Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Θετικό κλίμα προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση εν ώψη της ΔΕΘ αλλά και της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Λέξεις κλειδιά, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα, Λένα, και καλή σεζόν. Πραγματικά η κυβέρνηση επιδιώκει να μπει με το δεξί στην ΔΕΘ, αλλά και να κεφαλοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα όποια ωφέλη από την επίσκεψη Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος έρχεται εδώ την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ μια μέρα αργότερα το Σάββατο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στη ΔΕΘ. Και όλο αυτό θέλει να, με βάση όλο αυτό το καμπάι, η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει το δικό της αφήγημα. Όχι, δεν θα έλεγα success story όπως είχε πει στο παρελθόν, αλλά σίγουρα να δείξει ότι έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα και ότι η χώρα προχωράει και πάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κυβερνήσει και ότι κινείται σε αυτό που είπες πολύ σωστά στο κομμάτι της ανάπτυξης. Εξού και οι επισκέψεις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει. Θα θυμίσω την Απιβίτη, να θυμίσω τον Παπαστράτο, αλλά και γενικότερα η κίνηση προς την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Να δείξω ότι πλέον το κομμάτι της διαπραγμάτευσης είναι πίσω μας, τα δύσκολα τα χρηματοοικονομικά είναι πίσω μας και από εδώ και πέρα μπορούμε να κινηθούμε σε μια διαδικασία ανάπτυξης ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Προφανώς αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε στην ΔΕΘ δεν θα έχει καμία σχέση με το πολυθρύλιτο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, μια άλλη, θα μπορούσα να πω μια επιστροφή στην πραγματικότητα. Λογικό είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι στην αντιπολίτευση, εντελώς διαφορετικό να κυβερνάς. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας περιμένει προσωπικά μια δήλωση από τον Εμμανουέλ Μακρόν, κάτι που να έχει σχετίζεται με το χρέος, είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση, η διαχείριση του χρέους. Οπότε θέλει μια στήριξη από τη γαλλική πλευρά, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του και το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Και από την άλλη, θέλει στη ΔΕΘ, στους παραγωγικούς φορείς, να δείξει ότι κάτι επιτέλους κινείται σε αυτή την χώρα. Εν ώψη και της δύσκολης τρίτης αξιολόγησης που καλείται να ξεκινήσει, μπορεί να μην έχει οικονομικά θέματα σε αυτήν. Έχει όμως μια σειρά από προαπαιτούμενα, τα οποία θα είναι αρκετά δύσκολα και είναι και προαπαιτούμενα που είναι απέναντι στην προεκλογική του ατζέντα. Προσπαθεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να το ισοσκελίσει αυτό με την λογική ότι ναι, μεν θα πρέπει να κάνουμε κάποια ακόμα κάποια δυσόρεστα πράγματα. Από την άλλη όμως έχουμε δείξει μια κινητικότητα στο θέμα της ανάπτυξης και ότι η χώρα επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει.